Φρένο στην έκρηξη της αυθαίρετης δόμησης που γιγαντώνει καθημερινά τα όρια του καταβλισμού της Νέας Αλικαρνασσού, επιχείρησαν να βάλουν το πρωί οι αρχές με μία από τις σπάνιες επιχειρήσεις κατεδάφισης που ολοκληρώθηκε πριν προλάβουν να ξεσπάσουν τα σοβαρά επεισόδια τα οποία μετέτρεψαν σε πεδίο μάχη στην οδό Αγίου Αρτεμίου. Στόχος της επιχείρησης ήταν η κατεδάφιση ενός αυθαιρέτου εν τη γενέση του, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ανέγερσής του. Η συγκεκριμένη κατεδάφιση έγινε με στόχο επίσης την αποτροπή επέκτασης του συγκεκριμένου οικισμού από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου, καθώς όπως είναι γνωστό είναι σε εξέλιξη τώρα και μερικά χρόνια η διαδικασία για την επεστέγασή του. Οι κατεδαφίσεις πυροδότησαν συμπλοκές ανάμεσα στις δύο φυλές του καταβλισμού που βρίσκονται σε διαμάχη, με δυνάμεις των ΜΑΤ να προσπαθούν να αποτρέψουν τα χειρότερα. Επρόκειτο για μια συντονισμένη επιχείρηση δημοτικής αστυνομίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και των αστυνομικών δυνάμεων που παρήχαν κάλυψη στην παρέμβαση βαρέων μηχανημάτων, τα οποία προχώρησαν στην κατεδάφιση υπό ανέγερση οικοδομής στο δυτικό τμήμα του καταβλισμού. Κοντά από αυτούς που είναι βάντες πέτρες, τις τρώμε εμείς και μπλέχουμε εμείς. Οι μπουλντόζες ισοπαίδωσαν το κτίσμα και προχώρησαν στην καταστροφή των δομικών υλικών την ώρα που το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας προχωρούσε στην προσαγωγή δύο ατόμων που προπυλάκιζαν τους εργαζομένους. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υπήρξαν μικροαντιδράσεις από κατοίκους του συγκεκριμένου καταβλισμού. Έγιναν δύο προσαγωγές από την πλευρά της Δημοτικής Αστυνομίας. Στο μεταξύ άρχισαν να συγκεντρώνονται στον καταβλισμό δεκάδες κάτοικοι, οι οποίοι γρήγορα πέρασαν από τις φραστικές αντιπαραθέσεις στις συμπλοκές σώμα με σώμα, καθώς οι ένικοι του κτίσματος θεώρησαν υπεύθυνα τα μέλη της άλλης φυλής για την καταγγελία, για να ακολουθήσει πανδαιμόνιο. Δυνάμεις των ΜΑΤ απέτρεψαν τα χειρότερα, κάνοντας μεγάλη προσπάθεια να χωρίσουν τις δύο πλευρές. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Αστυνομίας διαμηνύει ότι η επέκταση του καταβλισμού δεν θα επιτραπεί, προειδοποιώντας με νέες παρεμβάσεις όποτε χρειαστεί. Πρέπει να τύχει καμιάς εξαίρεσης ο συγκεκριμένος νόμος της αυθαίρεσης δόμησης, από όπου και αν προέρχεται αυτή η αυθαιρεσία. Και πόσο μάλλον σε μια περιοχή που χωροταξικά έχει δρομολογηθεί η ακαθάρισή της.